Ο Χουανκάρ είναι το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, αφού αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πράσινους. Ο 30χρονος Άσος θα αποτελέσει τον βασικό αριστερό μπακ στο τριφύλι, έχοντας κάνει στροφή στον αρχικό προγραμματισμό για τη θέση αυτή και την εμπιστοσύνη στον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Ο ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ ως εξτρέμ και συνέχεια αγωνίστηκε σε Μπράγκα, Σαραγώσα, Μπέτις, στη Γρανάδα και από το 2015 στη Μάλαγα, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η αναζήτηση κεντρικού μέσου καλά κρατεί στο τριφύλι και ένα ακόμη όνομα που βρίσκεται στο κάδρο σύμφωνα με τη Σπορντέι είναι του Ιτουράσπε. Ο 31χρονος Βάσκος έμεινε ελεύθερος από την Εσπανιόλ και παραμένει σε αναζήτηση ομάδας, ενώ φέρεται να έχει δεχθεί προτάσεις από Βαγιαδολίδα και μία ακόμη της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Οι πράσινοι φέρονται να έχουν ήδη κάνει κάποιες πρώτες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ενώ το οικονομικό σκέλος φαίνεται πως είναι εντός των δυνατοτήτων του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση καθότι στην Ισπανία περνάει ακόμα εμπογιά του, ωστόσο οι πράσινοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του μαζί με άλλες δύο επιλογές από την ξένη αγορά. Και μέχρι μεθαύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το πού και πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για να καλύψει και αυτή τη θέση. Πόντους στη λίστα του Τσάβι Ρόκα κερδίζει το τελευταίο διάστημα ο Λευτέρης Λίρατζης του ΠΑΟΚ για τη θέση του αναπληρωματικού δεξιού μπακ. Ο 20χρονος, αν και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του σε αυτή τη θέση, δεν υπολογίζεται από τον Αμπέλ Φερέιρα και αναμένεται να αποχωρήσει από τον δικέφαλο του Βορρά. Ο τεχνικός διευθυντής των Πρασίνων έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του μαζί με 2-3 ακόμη και αναμένεται να κάνει την τελική του κίνηση για τον εκλεκτό για τα δεξιά σύντομα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει τον παίκτη είτε ως ελεύθερο είτε με ποσοστό μεταπόλησης. Τέλος, στο πράσινο στρατόπεδο έχει ξεκινήσει προετοιμασία για το παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ντάνι Πογιάτος να μην υπολογίζει στους Αϊτόρ, Βηγιαφάνης και Χατζηθεοδωρίδη με νέο πρόβλημα να αποτελεί ο Σέγκεφελτ. Ο βασικός αμυντικός του Τριφυλλίου αποχώρησε από την προπόνηση λόγω ενός χτυπήματος στο γλυτό και πλέον θα δοκιμάσει τις επόμενες ημέρες να τεθεί και πάλι στη διάθεση του προπονητή του.